Φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107,4, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους φίλους που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι στο Facebook. Live βίντεο του Safety Car με Γιάννη Αντωνόπουλο δίπλα. Και Γιάννη Κοτσάνη στα αριστερά μου. Είμαστε εδώ έτοιμοι για να σας προσφέρουμε τα νέα της αυτοκίνησης. Έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά νέα. Συνεντεύξεις σήμερα πάρα πολλές. Βασικά θα έχουμε σήμερα τον Βασίλη τον Σαριμπαλίδη να μας πει για τη Χ7 που ήταν στην Ρουμανία. Στην παγκόσμια μάλλον παρουσίαση της Χ7. Θα έχουμε εδώ τον Γιώργο το Θεολόγη, τον υπεύθυνο πωλήσεων της Mini Velmar, για να μιλήσουμε για το υβριδικό το οποίο είχαμε στα χέρια μας τις προηγούμενες ημέρες. Ένα μίνι πραγματικά που τα έχει όλα. Και φυσικά σύνδεση με Αυστραλία, αλλά αυτή τη φορά θα γίνει καλή σύνδεση, για να μιλήσουμε με τον συνεργάτη, φίλο και αδερφό Μάνον Γνωστόπουλο. Έτσι, τον είπαμε, κάτσε σε ένα σημείο επιτέλους να σε βγάλουμε. Ο κόσμος σε ζητάει, σε θέλει. Αυτό πάλι που το πας. Όλοι Μάνον Γνωστόπουλο. Λείπει ρε, λείπει. Αλλά λείπει, ξέρω λείπει ότι παρακολουθεί τα δρόμενα και από τη μακρινή Αυστραλία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με χορηγό. Χορηγό της εκπομπής, η Mini Velmar. Πάρτε το Mini Countryman σε εκπληκτική τιμή, 28.000 και κάτι ψηλά, να λέμε την αλήθεια, με πλούσιο εξοπλισμό. Πηγαίνετε λοιπόν στη Mini Velmar Μαρίνου Αντίπα 10 εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχουν διαθέσιμα όλα τα αυτοκίνητα test drive για να μπορέσετε και εσύ που ξέρεις να αποκτήσεις το δικό σου Mini, αυτό που σου ταιριάζει. Γιατί η Mini πραγματικά έχει μοντέλα τα οποία ταιριάζουν στο κάθε ένα το οποίο θα θέλει το κάτι παραπάνω, το κάτι λιγότερο από ένα αυτοκίνητο. Τα γούστα είναι διαφορετικά στον καθένα. Αλλά η Mini σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις δικό σου, με τον εξοπλισμό που διαθέτει, να το κάνεις γιατί πιο προσωπικό. Και αυτό η Mini το δίνει απλόχερα. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Κάτω από το live βίντεο το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει. Από εδώ. Μπαίνετε, γράφετε ό,τι θέλετε, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, ό,τι ζητήσετε και ό,τι θέλετε να μιλήσουμε για το αυτοκίνητο. Facebook ομάδα, Facebook σελίδα. Μπαίνετε, γίνεστε και εκεί, κάνετε like, παρακολουθείτε τα δρόμενα του αυτοκίνητου από τη σελίδα το Facebook και φυσικά ή στο σελίδα μας www.safetycar.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τα νέα του αυτοκίνητου. Τώρα για όσους θέλετε να στείλετε μήνυμα, απλά τα πράγματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμο. Αφήνετε κενό αυτό το ονοματεπώνυμο για το διαγωνισμό. Ακόμα δεν έχουμε διαγωνισμό, είμαι εγώ. Αλλά έρχεται και διαγωνισμός, καλός διαγωνισμός, θα τα πούμε την άλλη εκπομπή. Λοιπόν, γράφετε, παίρνετε το κινητό τηλέφωνο, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526. Πάρε ανάσα. Ναι. Πάρε μια. Τα πήρα μαζεμένα, ναι. Λοιπόν, Σάββατο 22 λοιπόν του μηνός, εμείς εδώ, εσείς εκεί στις παραλίες ή στριμωγμένοι προς Χαλκιδική. Στον εκπληκτικό αυτό δρόμο, η οποία έχει φτιαχτεί για εμάς εδώ, τους πηγαίνετε στις Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν για να πάνε έτσι να κάνουν ένα μπάνιο στην Χαλκιδική. Κάνεις μπάνιο στον υδρότα μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί θα κάνεις κανένα 2-3 ώρες για αυτά μέχρι Καλλικράτεια. Ξεκινάμε την Καλλικράτεια. Ναι. Εντάξει. Μέχρι να πας στο πρώτο πόδι, λες, θα ξεκινήσω 9, τώρα θα φτάσω 12, 1. Εκεί θα είναι η... Εκεί την ώρα θα φτάσω. Καλημέρα στους λοιπόν, πάτε να κάνετε το μπάνιο σας. Καλή διαδρομή να έχετε και να περάσετε όμορφα και στις παραλίες. Άγνωστα ζώνη ασφαλείας, τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, τα ξέρετε. Τα ξέρετε, μην βλέπετε το βίντεο το live όταν οδηγάτε για τη Χαλκιδική. Όσο θα πάτε για Κατερίνη, όσο θα πάτε για Μόλοφους, προς Καβάλα. Έχουμε εδώ πολλές επιλογές. Επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν είμαστε σε άλλες πόλεις που είναι μία δίπλα εκεί. Όχι. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, η Θεσσαλονίκη έχει πολλές επιλογές για μπάνιο. Δεύτερο πόδι. Μην καταναλώνετε αλκοόλ όταν οδηγείτε. Τώρα θα πρέπει να οδηγήσετε. Πάτε, πιείτε το καφεδάκι σας και γυρίστε πίσω χωρίς να σκέφτεστε, χωρίς να κάνετε πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στην οδήγηση. Προσεκτικά. Το λέμε και θα το ξαναπούμε προσεκτικά. Έχουμε θεματάκι για αυτό το πράγμα, για αυτό το... αυτή τη γάγκρινα που υπάρχει, ειδικά στη χώρα μας, αλλά δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Στη χώρα μας έχει, είμαστε από τους πρώτους, δυστυχώς, στους θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Θα σας πούμε ότι γίνεται και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα, το έχουμε και στην Ευρώπη το ίδιο πρόβλημα. Τουλάχιστον εκεί οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν όσο γίνεται άμεσα το πρόβλημα. Εδώ στη χώρα μας,
απλώς το αφήνουμε και το θυμόμαστε μόνο όταν συμβεί κανένα τροχαίο. Σοβαρό τροχαίο. Ή χαθεί η ζωή ενός νέου παιδιού. Ή γίνει κανένα τρομερό δυστύχημα και έχουμε, όπως θυμόμαστε όλοι δυστυχώς, με την Πόρσε και να μπορέσουμε να το αναδείξουμε και να πούμε πω τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε. Ήδη στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα σας απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, ναι, μείνετε συντονισμένοι. Ναι, οκ. Okay. Το πάμε έτσι για να μπούμε με τα θέματα της εκπομπής. Καθώς γίνανε και κάποιες, έχουμε και κάποιες παρουσιάσεις προς το παρόν ιντερνετικά, όπως π.χ. η BMW η καινούργια. Θα πούμε ποια BMW, η οποία είναι πραγματικά, έχουν ξεφύγει και στη Βαβαρία, πραγματικά έχουν ξεφύγει στο σχεδιασμό, το παραδεχόμαστε εδώ και ναι, πάρα πολλά χρόνια. Όλοι, δεν μπορώ να πω, όλες οι εταιρείες έχουν κάνει δουλίτσα. Κάποιοι προσπαθούν λίγο περισσότερο, ομολογουμένως. Και κάποιοι τα καταφέρουν γιατί έχουν τα όνομα μοντέλα. Ναι. Δηλαδή, λες, θα το βγάλω στο σχεδιασμό, θα μακρύνω λίγο το φως, θα κάνω λίγο τα πίσω φώτα, θα κάνω λίγο το καπό, τη μάσκα, λίγο κάποιο πυρί και σου βγαίνει πραγματικά ένα κοψοντέχνημα. Όπως παραδείγματος χάρη στην BMW. Να τα λέμε όλα, οι Γερμανοί βάζουν τα γυαλιά πολλές φορές ακόμη σε όλους τους, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κλείνουμε το live και πάμε να συνεχίσουμε με θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει εδώ για σας. Μην πάτε πουθενά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το live και τα σχόλια που θα έχετε εκεί να μπορέσετε να κάνετε κάτω από το live στην ομάδα μας στο Facebook. Πάμε έτσι με το πρώτο νέο και εδώ αισθανόμαστε υπερήφανοι ως Έλληνες, κατά ψέματα. Έτσι. Γιατί όταν έχεις έναν Έλληνα σχεδιαστή ο οποίος πραγματικά διαπρέπει στο εξωτερικό και σχεδιάζει ένα αυτοκίνητο το οποίο ήδη έχει πάρει βραβεία σχεδιασμού, μόνο περήφανος μπορεί να είσαι για τον Έλληνα δημιουργό, πραγματικά, ο οποίος είχε βρεθεί τον προηγούμενο μήνα εδώ στην χώρα μας και έδωσε κάποιες συνεντεύξεις τύπου σε μέσα της Ελλάδας. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο τον Λιώκη, ο οποίος είναι αυτός που σχεδίασε την Αλφα Ρωμαίο τον Άλε. Φανταστείτε ότι έχει πάρει βραβεία ήδη πριν ακόμα βγει στην παραγωγή. Έχει μαζέψει πάρα πολλά βραβεία. Έτσι λοιπόν στα φετινά βραβεία του θεσμού Car Design Awards, το μεγάλο βραβείο στην κατηγορία κέρδισε η Αλφα Ρωμαίο τον Άλε, γιατί μέχρι τώρα είναι το πρωτότυπο όχημα, το οποίο εμπνεύτηκε, σχεδίασε ο Έλληνας Αλέξανδρος Λιώκης. Το κόνσεπτ αυτό πραγματικά εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς για την αισθητική του, τις καμπύλες γραμμές του, τις τέλειες αναλογίες του και τις καθαρές επιφάνειες. Ο Αλέξανδρος Λιώκης λοιπόν κατάφερε να φτιάξει πραγματικά ένα πανέμορφο SUV με ιδιαίτερα σπορ χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν, μια άμεσα αναγνωρίσιμη Αλφα Ρωμαίο. Και δεν έχουν άδικο σε αυτό το οποίο έχει γραφεί. Τώρα μένει να μπορέσει να βγει στην παραγωγή. Και πιστεύουμε ότι θα βγει σίγουρα, καθώς μετά την ανταπόκριση, τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε ως πρωτότυπο και ως βραβεία τα οποία έχει πάρει, η Αλφα Ρωμαίο έχει μπει στην διαδικασία να ξεκινήσει αυτό το SUV, το Αλφα Ρωμαίο Τονάλε, το οποίο θα είναι plug-in hybrid και 4x4. Μπράβο στον Αλέξανδρο Λιώκη, πραγματικά είναι από αυτά που βλέπεις και χαίρεσαι όταν Έλληνες δημιουργοί μπορούν και από... Γιατί κατά ψέματα να σχεδιάσει ένα χαρτί μέχρι το να βγει το τελικό αποτέλεσμα θέλει πολύ κόπο και χρόνο, αλλά μας δίνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες... Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να μην το πω γιατί ήταν ένα από τα αγαπημένα μου concept, το οποίο βγήκε μες στην παραγωγή αλλά με μερικές τροποποιήσεις. Ας είναι καλά η Μπρέρα, φίλε. Α, ναι. Αυτό το αυτοκίνητο όταν βγήκε σαν concept, πιστεύω ότι πραγματικά εκτόξευσε το design της Αλφα Ρωμαίο. Γι' αυτό και το έχουν κρατήσει τόσα χρόνια. Έχει. Το concept, τα τριπλά φωτιστικά σώματα, μπρος πίσω. Ιταλοί. Το έχουμε πει. Ιταλοί στο σύστημα σχεδιασμού είναι οι κορυφαίοι. Και μέσα αυτούς πλέον συγκαταλέγεται και ο δικός μας ο Αλέξανδρος Λιώκης. Και να πούμε και τις καλές μέρες μας φυσικά,
τις πρώτες που ήρθαν. Λοιπόν, πολύ καλημέρα στη Σόνια, στον Πάνο, στον Άκη, στον Αριστοτέλη, στον Γιώργο τον Δαμιανίδη, στον Αλέξανδρο, στον Βάρη τον Γιαβρόπουλο, τον πολύ καλό φίλο της εκπομπής, στην Νικόλ, στον Τζακ, στον Σωτήρη, στον Πασχάλη και στον Τζόρτζ τον Παμπατόμ. Αυτές είναι οι πρώτες έτσι καλημέρες που ήρθαν και έρχονται συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να πούμε έτσι ένα θεματάκι το οποίο έχει θέμα από πώς μπορεί μια πραγματικά εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων να σε εντυπωσιάσει και δεν είναι μόνο να σε εντυπωσιάσει αλλά να έχει πραγματικά το μυαλό της στην... την ανακύκλωση. Στην ανακύκλωση, μπράβο, στην ανακύκλωση. Αυτό έχει να κάνει με την Ford. Η Ford για ακόμη μια φορά εντυπωσιάζει και ο λόγος είναι γιατί τα πατάκια στις, στα αυτοκίνητα και μάλιστα συγκεκριμένα στο EcoSport είναι από πλαστικά μπουκάλια. Ναι, και η διαδικασία είναι τόσο απλή τουλάχιστον έτσι όπως... Μας την παρουσίαση Ford. Ότι παίρνεις το μπουκάλι, το κάνεις τριμμάτα ψηλά, σκούτε σχεδόν σκόνη, μπουκάλι και καπάκι. Όλο λοιπόν αυτό το τρίμα το λιώνεις, το κάνεις νήμα και από το νήμα βγαίνει η μοκέτα. Το θέμα είναι ότι έχει ανακυκλώσει τόσα πολλά πλαστικά μπουκάλια και μπράβο τους. Μιλάμε από τότε που ξεκίνησε, λέει, από το Ford Mondeo, παρακαλώ, πριν από 20 χρόνια. Έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Έχει σχεδόν ανακυκλώσει 1,2 δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια. 1,2 δις. Που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στη θάλασσα, να είναι σε χωματερή, να είναι οπουδήποτε. Πιάστε λίγο το νούμερο και αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μεγάλο νούμερο είναι, μιλάμε ότι τόσα πολλά μπουκαλάκια του μισού λίτρου, αν τα βάλεις το ένα πίσω από το άλλο, κάνεις δυο φορές την περίμετρο της γης στον ισημερινό. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό νούμερο είναι ότι από τα 650 εκατομμύρια μπουκάλια το μισού λίτρου, ρε παιδί μου, ζυγίζουν κατά προσέγγιση 8.262 τόνους. Εντάξει, αυτά τα στοιχεία πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Πώς μπορείς με έναν απλό τρόπο να βοηθήσεις και στο περιβάλλον. Η Ford είναι από τις εταιρείες που το κάνουν και σου δίνει απλό τρόπο. Φτιάχνουν τα πατάκια στο EcoSport, γενικά στα πατάκια στο αυτοκίνητά μου, από ανακυκλώσιμο μπουκάλι. Το οποίο είναι κάτι, το οποίο πας πατάκι είναι. Δεν είναι πεις ότι το βάλες στο αμάξωμα ή ξέρω οπουδήποτε κάπου αλλού. Είναι το πατάκι. Είναι απλό, είναι κάτι το οποίο είναι, πώς το λένε, αναλώσιμο και δεν σε πειράζει να χρησιμοποιήσεις τέτοιο υλικό. Πάμε να πούμε για το Nissan Titan, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση στα pick-up. Λοιπόν, πήρε το βραβείο, βγήκε νικητή στην κατηγορία Large Car και έτσι είναι ακόμη ένα βραβείο για την Nissan, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα τόσα πολλά βραβεία που έχει πάρει αυτή η εταιρεία, να ξεκινάμε για Leaf, το οποίο σαν ηλεκτρικό έχει σαρώσει, να ξεκινάμε στα pick-up, στα sedan, το οποίο είναι στην Αμερική, πραγματικά μαζεύει συνεχώς βραβεία. Το συγκεκριμένο τώρα βραβείο το έχουν δώσει στο Titan, καθώς όχι μόνο βγήκε καλύτερο σε επιδόσεις όχημα στην κατηγορία Large Light Duty Pickup με 66 προβλήματα ανά 100 οχήματα, παρακαλώ, αλλά ήταν και το 7ο στη λίστα με τα λιγότερα συνολικά προβλήματα μεταξύ 257 οχημάτων τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα. Οπότε η Nissan έφτιαξε ένα pickup το οποίο απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος λατρεύει τη συγκεκριμένη κατηγορία, τώρα στην Αμερική ακόμα περισσότερο, κακά τα ψέματα, και με τα λιγότερα προβλήματα. Ο Ιάπωνας πραγματικά συνεχίζει σε αυτό που έχει χαράξει εδώ και τόσα χρόνια, την αξιοπιστία και όσο γίνεται και λιγότερα όχι προβλήματα. Μόνο ο Ιάπωνας. Ναι. Βλέπεις σιγά σιγά εταιρείες, γιατί να πούμε καταρχήν ότι αυτές τις έρευνες και τα τεστ και τις βραβεύσεις τις κάνει η εταιρεία JD Power, η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ελέγχει εταιρείες μοντέλα ώστε να δείξει την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής τους.
και αρχίζεις βλέπεις να χτυπάνε βραβεία εταιρείες που κάποτε κανείς δεν τους έδινε σημασία. Εκτός από την Nissan, και η Hyundai φέτος έχει βραβευτεί για αξιοπιστία και ποιότητα. Ο Κορεάτης και συνεχίζουμε. Πραγματικά, καλός ανταγωνισμός στην αξιοπιστία για μας. Φυσικά. Για τους υποψήφιους πελάτες είναι ότι πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα στην, σαν επιλογή να αυτοκίνητο την αξιοπιστία. Ακριβώς αυτό. Και ακριβώς αυτό. Για κάποιους πρώτα απ' όλα συμμετέχει η ασφάλεια. Και εκεί πάμε Σουηδούς. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, να δώσουμε τις καλησμέρες μας στον Κώστα Νικολακόπουλο από το 6FM από κάτω στην Αθήνα, ο οποίος μας ακούει. Και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε την τηλεφωνική σύνδεση με Βασίλη και Σαρεμπαλίδη, Ζούγκλα και BMW X7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car μόνο στο Λίμπερο 107,4 με όλα τα νέα του αυτοκινήτου. Με Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη στα μικρόφωνα, Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία. Σε λίγο θα μπορέσουμε να συνδεθούμε, να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Βασίλη Σαρεμπαλίδη από την Ζούγκλα για να μας πει για την παρουσίαση της BMW X7. Ένα πραγματικά μοντέλο το οποίο μπορέσαμε και το είδαμε, παρόλο που έγινε η πανευρωπαϊκή παρουσία, η παγκόσμια παρουσίασή του στο εξωτερικό, βρέθηκε για λίγο διάστημα στην BMW Velmar, ήμασταν εκεί, το είδαμε από κοντά και πραγματικά το αγκαλιάσαμε και το χαϊδέψαμε, το είπαμε τι όμορφο που είσαι, τέτοια πράγματα. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό μοντέλο. Λοιπόν, θα μας πει περισσότερα ο Βασίλης ο Σαρεμπαλίδης. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τα τροχαία ατυχήματα στις ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίοι σύμφωνα με έρευνα το 70% των θανάτων από τροχαία στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι πεζοί, ποδηλάτες και αυτοί που οδηγούν μηχανές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μοιραία ατυχήματα στους δρόμους μειώθηκαν περίπου στο μισό κατά την περίοδο 2010-2017. Οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσυκλιστές είναι η πιο ευάλωτη ομάδα χρηστών στον δρόμο και αντιπροσωπεύουν το 70% όσους σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά στους αστικούς δρόμους. Τώρα, σύμφωνα με την έρευνα, τα τροχαία ατυχήματα, οι ταχύτητες που σημειώθηκαν δεν ξεπερνούν στις πόλεις το όριο των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Η θνησιμότητα στους δικούς δρόμους είναι υψηλότερη στη Ρουμανία, με 105 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους ετησίως ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Ωραία. Υπάρχουν όμως και πολλές χώρες που αποτελούν πρότυπο, όπως στη Σουηδία. Στη Σουηδία σκοτώνονται 9 άτομα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στην Ηνωμένο Βασίλειο 11 άτομα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στην Ολλανδία 13. Στην Ιρλανδία και Ισπανία 14. Τώρα, για να τα πούμε όλα, όσον αφορά και τη χώρα μας, η Λετωνία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Πολωνία είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των θανάτων σε αστικές οδικές αρτηρίες μεταξύ 2010 και 2017. Μπράβο. Τώρα, τα καταφέραμε. Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους των πόλεων μειώθηκαν περίπου κατά 2,2% ετησίως μεταξύ της εφταετίας 10-17. Οι θάνατοι σε αστικούς δρόμους είχαμε πεζού 40%, με το συγκλειστές 18%, ποδηλάτες 12%. Σε τραυματισμούς στην πόλη πεζούς 25%, με το συγκλειστές 22% και ποδηλάτες 23%. Τώρα, η έκθεση λέει, αναφέρει επίσης ότι οι αλλαγές στα πρότυπα κινητικότητας θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αστική κινητικότητα και την αστική οδική ασφάλεια στο μέλλον, κάτι το οποίο έρχεται και με την αυτόνομη οδήγηση. Οπότε, μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα, το 70% παραμένει οι πεζοί, οι μοτοσυκλιστές και οι ποδηλάτες. Η έκθεση λέει ότι έκανε πρόοδο η Ελλάδα. Έχουμε και ασφαλέστερα αυτοκίνητα πλέον, κακά τα ψέματα.
τα οποία είναι από 4 και 5 αστέρια πλέον. Όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τα νέα, τις σύγχρονες τεχνολογίες, όλες οι εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων πάνε να δημιουργούν ασφαλέστερα αυτοκίνητα και έρχεται και η αυτόνομη οδήγηση. Και τα ηλεκτρικά αλλά και η αυτόνομη οδήγηση είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Το βασικό μας. Είναι ότι αυξήθηκε η ασφάλεια προς τους πεζούς. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, ακόμα εδώ στη χώρα μας έχουμε ένα θέμα και με τους πεζούς και με τους κλειτές και με τους ποδηλάτες, γιατί είμαστε οι οδηγοί που δεν τους βλέπουμε. Γι' αυτό όχι πως δεν φταίνει και οι ίδιοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν βλέπεις τη γιαγιά και τον παππού ότι περνάει το δρόμο και δεν την απασχολεί αν περνάει αυτοκίνητο, απλά περνάω το δρόμο. Και άμα έρθει αυτό και το φρενάρι, αλλιώς θα με πάρει παραμάζωμα. Όπως και τώρα έχουμε τη μόδα με τα πατίνια εδώ στην πόλη μας, η οποία εντάξει έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κάθε παιδάκι παίρνει ένα πατίνι και μπαίνει στο δρόμο και προσπαθεί να κάνει ακόμα και κόντρες. Δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο πλέον. Τους ποδηλάτες, έχουμε ποδηλατόδρομους, αλλά βλέπεις τους άλλους οι οποίοι είναι μέσα στο δρόμο και δεν τηρούν τους κώδικα κυκλοφορίας. Δεν σταματά το κόκκινο φανάρι, απλά περνάνε. Βλέποντας έτσι λίγο, δεν έχω το αυτοκίνητο να περάσω και να μπορέσω να φύγω, γιατί μπορώ και το κάνω. Με αποτέλεσμα, μία στραφή θα σου κάτσει και δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Τέλος πάντων, είπαμε, παιδεία λείπει στην χώρα μας, τουλάχιστον όσοι μπορούμε και όχι όσοι μπορούμε. Πραγματικά πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε παιδεία στους δρόμους, να σεβόμαστε τον άλλον. Είτε είναι οδηγός του διπλανού αυτοκίνητου, είτε μηχανής, είτε ποδηλάτης, είτε πεζός. Να σεβόμαστε τον άλλον. Και επίσης να μας σέβονται και οι άλλοι. Ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα και θα λυθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων αν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον στον δρόμο. Και συνεχίζουμε και επιτέλους δικαιώνομαι. Έχω να το δηλώσω επιτέλους, δικαιώνομαι για την προτίμησή μου για τα σεντάν. Ναι, είσαι από τους λίγους εδώ που πραγματικά το συζητάμε έτσι με τον Γιάννη για αυτοκίνητα. Είναι από τους λίγους που λατρεύουν τα σεντάν. Και δεν λάτρεψα ποτέ. Αλλά εντάξει, είμαι κατηγορία που δεν τη λάτρεψα. Λοιπόν, όπως λοιπόν αποδεικνύει μια έρευνα της Nissan, βέβαια μιλάμε περισσότερο για εκτός Ευρώπης, να πούμε την αλήθεια. Για Αμερική. Για Αμερική περισσότερο, ίσως και προς Ανατολή. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά περισσότερο στην Αμερική, έτσι κι αλλιώς εκεί υπάρχει και άπλα στους δρόμους. 8 λοιπόν στους 10 νέους οδηγούς στην Αμερική λένε ότι έχουν πρόθεση να αγοράσουν σεντάν σαν πρώτο αυτοκίνητο. Ακόμα όμως και οι οδηγοί που είναι πιο παλιοί, που δεν είχαν όμως ποτέ σεντάν στα χέρια τους σαν αυτοκίνητο, δηλώνουν ότι το επόμενο τους αυτοκίνητο θα ήθελαν να είναι σεντάν. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πλέον τα σεντάν έχουν γίνει εκπληκτικής ομορφιάς. Ναι. Και όχι απαραίτητα τα premium μοντέλα. Δεν μιλάμε δηλαδή για τις μεγάλες εταιρείες, τις ακριβές που έχουν και το μέγεθος των αυτοκίνητων και προφανώς και το κονδύλιο για να κάνουν κάτι τέτοιο. Όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν πολύ όμορφα σεντάν αυτοκίνητα. Δεν είναι πια εκείνα τα κουτιά, ας το πούμε, τα τετραγωνισμένα, οι γραμμές τους είναι ωραίες. Και επιπλέον, καταλάβετε το, έχουν χώρο στο προμπαγκάζ. Ναι, okay. Είναι και κάτι για το οποίο αν θέλεις χώρους, αν είσαι οικογενειάρχης και θέλεις χώρους και να μπορέσεις να μεταφέρεις άνετα την οικογένειά σου για να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή, το σεντάν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, κακά τα ψέματα. Ναι, κανένα πεντάθυρο hatchback δεν έχει το χώρο που έχει ένα σεντάν σε προπαγκάζ. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, αν δεν πάρουν σεντάν, πάνε σε SUV, γιατί δεν θέλουν να πάρουν station wagon ή καραβάν, όπως θέλετε πείτε το. Station wagon προτιμάνε πολύ Ευρωπαίοι. Ναι, οι Ευρωπαίοι το έχουν με τα station wagon, ιδίως προς Γερμανία και τέτοια το έχουν. Οι βόρειες χώρες. Αντί να πάρουν σεντάν, θα πάρουν station wagon. Ναι. Εδώ δεν ξέρω γιατί όλοι θεωρούν ότι τα station wagon τους θυμίζει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν επίσης πανέμορφα station wagon που δεν έχουν καμία σχέση με νεκροφόρες που λένε ότι. Δηλαδή. Έχει βγει και αυτό πράγμα. Έχει βγει, ωραία. Δηλαδή την νεκροφόρα. Δεν την νεκροφόρα, φίλε, δεν σε γραμμές του λίγο. Οπότε ευτυχώς βγήκαν τα SUV και σώθηκε η παρτίδα εκεί. Για αυτούς που θέλουν πολύ χώρο. Γιατί με τα πολυμορφικά δεν. Δεν το έχουμε ούτε και εδώ με τα πολυμορφικά. Και εδώ είναι μια κατηγορία η οποία δεν περπάτησε στην χώρα μας. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για τη νέα
BMW σειρά 8 Grand Coupé. Εντάξει, σχεδιαστικά πρόκειται για ένα όντως μοναδικό σε σχεδίαση μοντέλο. Θα το παρουσιάσει η BMW επίσημα, παγκόσμια πρεμιέρα θα κάνει 25 με 27 Ιουνίου στο Μόναχο. Το λανσάρισμά της προβλέπεται το Σεπτέμβριο του 19 με 4 εκδόσεις. Και όταν μιλάμε για εκδόσεις και για σειρά 8, εκεί επεμβαίνει η M και αρχίζουμε και μετράμε επιδόσεις. Όπως η M840i Grand Coupé με 3.000 κυβικά, 340 ύπη, 500 ανημόμετρα ροπής και τελική στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά δεν θα πούμε για κατανάλωση, η οποία... Δεν μας απασχολεί. Όταν αποκτάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν το πούμε μας σου, η κατανάλωση, εντάξει, η οποία είναι χαμηλή για αυτό, όσο χαμηλή για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 340 άλογα και σου δίνει 500 ανημόμετρα ροπής. Φυσικά όλα συνδυάζονται με το εκπληκτικό κυβότερο ταχύτητα Steptronic. Έχουμε την M850i X-Drive Grand Coupé, όλα με οκτατάχυτο κυβότερο ταχύτητα Steptronic V8 βενζινοκινητήρας, 4.395 κυβικά, 530 άλογα, 750 ανημόμετρα ροπής, να το πάμε σιγά σιγά και ανεβαίνουμε, και τελική στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Και για κάποιους οι οποίοι δεν είναι στα πολλά, μάλλον να θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο με 530 άλογα, σας προσφέρεται και η BMW 840D, λοιπόν, diesel κινητήρας, X-Drive Grand Coupé, εξακύλινδρος diesel κινητήρας με οκτατάχιο κυβότιο Steptronic, 3.000 κυβικά, 320 άλογα, 680 ανημόμετρα ροπής από ένα diesel κινητήρα 3.000 κυβικών. Και εκεί πάλι η τελική ταχύτητα περιορίζει στις 250 χιλιόμετρα την ώρα. Για όσους θέλουν τιμές, και αυτά θα βγουν σιγά σιγά, θα βγαίνουν και τιμές μετά την παγκόσμια πρεμιέρα που έρχεται 25 με 27 Ιουνίου στο Μόναχο. Και πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την Cupra, αλλά θα ασχοληθούμε από τη μία πλευρά, καθώς ανακοίνεσε ο πρόεδρος της εταιρείας που... Είχαν μια συνάντηση στο Λίβερπουλ, ανακοίνωσε και ο αντιπρόσωπος της μάρκας ότι έρχεται η κατασκευή του νέου αρχηγείου της Cupra για το 2020. Τα πράγματα για την εταιρεία Cupra και οι πωλήσεις οι οποίες κάνει πάνε από το καλό στο καλύτερο, και εφόσον η μάρκα αρχίζει και ανεβαίνει σαν brand name, έρχεται να χρειάζεται καινούργια γραφεία, καινούργιες εγκαταστάσεις, καινούργια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να κάνεις τα νέα σου μοντέλα, τα οποία πραγματικά σε επιδόσεις, και θα μας πει σε λίγο ο Γιάννης, όπως βγάζει η Cupra προς τα έξω, προσπαθεί να συγκριθεί με εταιρείες σπόρ αυτοκινήτων οι οποίες είναι χρόνια στο χώρο. Λοιπόν, και για να πούμε αυτό που έλεγε ο Τάσος πριν, ένα τρανό παράδειγμα λοιπόν αυτής της τεχνολογίας που αποδίδει η Cupra είναι το ηλεκτρικό e-racer, το μοντέλο το οποίο είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο τουρισμού, και οι επιδόσεις που αναφέρει η ισπανική εταιρεία φτάνουν και ξεπερνάνε ακόμα και μίας Ferrari. Λοιπόν, πριν πούμε λίγο παραπάνω, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Βασίλη το Σαρεμπαλίδη από, από το zoogla.gr. Βασίλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα Τάσο, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Ήσουνα στην παρουσίαση της BMW X7. Σ' αφήνω να μας πεις εντυπώσεις, τα πάντα, πώς το είδες το μοντέλο. Τώρα, άμα δεν πω τίποτα, πειράζει. Τι να πεις τώρα, ρε Τάσο, για αυτό το αυτοκίνητο. Τι να πεις, δηλαδή. Τώρα, εντάξει, κοίταξε, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι
στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Ένα όχημα επιβλητικό. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Αν δει κάποιος τη φωτογραφία από ένα X7 θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Τώρα από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο εφοδιάζεται με όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με τον εξοπλισμό, όσο και με τα συστήματα ενεργητικής παθητικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Ένα πολύ μεγάλο SUV, ένα εφταθέσιο SUV για τις μεγάλες οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι γενικότερα τα εφταθέσια είναι οχήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη πέραση τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή σκέφτεται κάποιος αντί να πάρει ένα όχημα με 5 θέσεις, γιατί αν μην πάρω με 7 μπορώ να μεταφέρω κάποιους φίλους μου ή κάποιες μεγάλες οικογένειες και πάει λέγοντας. Τώρα, αν κάτσεις τώρα πίσω, τώρα τι θες να σου πω, αν κάτσεις μπροστά ή αν κάτσεις πίσω, τώρα έχει διαφορά εδώ. Είχαμε το συγκεκριμένο μοντέλο, το BMW X7 της ελληνικής αντιπροσωπείας εδώ, βρέθηκε για λίγο διάστημα στην BMW Velmar εδώ και το είδα από κοντά, πραγματικά εντυπωσιάζει, γιατί σου δίνει εδώ και εξαθέσιο και εφταθέσιο να γίνει, αναλόγως τι θέλεις. Ναι, αναλόγως θέλεις, εννοείς τώρα στην μεσαία σειρά. Ακριβώς. Όπου μπορείς να βάλεις δύο καθίσματα, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται ακριβώς από πίσω από τον οδηγό, δηλαδή ένας επιχειρηματίας, να κάθεται και να έχει όλες τις ανέσεις και όλα τα κομφόρ με τις τηλεοράσεις, με τις πληροφορίες που μπορεί να δέχεται για το αυτοκίνητο, με τον κλιματισμό που μπορεί να ρυθμίζει. Είναι με λίγα λόγια μία εφτάρα, αλλά υπερυψωμένη. Η διαφορά εδώ ποια είναι, ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πολύ έχει βάρος. Ναι. Πάνω από 2 τόνους, κοντά στους 2,5 τόνους, και όταν βάλεις τη σωστή ρύθμιση, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί σαν ένα πολύ γρήγορο σπορ αυτοκίνητο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, ενώ έχεις τόσο μεγάλο όγκο, έχεις τόσο βάρος, αν θέλεις να κινηθείς γρήγορα, πραγματικά μπορεί να τα καταφέρεις. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό, τώρα δεν ξέρω πώς δίνουν έμφαση βέβαια σε αυτό το οποίο θα πω ιδιοκτήτες κυρίως, όμως είναι εντυπωσιακό. Έχει να κάνει με την κατανάλωση. Εγώ είχα την ευκαιρία να οδηγήσω το M50D, δηλαδή η έκδοση M diesel, αυτή με τα 400 άλογα και τα 78 κιλά ροπής, 78-76, τώρα μου διαφεύγει λίγο το νούμερο. Το κοντέρ, ας το πούμε, στην κατανάλωση δεν ξεπέρασε, παιδιά, τα 8,5 λίτρα, 9, βαριά. Από ένα μοντέλο 400 και αλόγων. Ναι. Το οποίο έχει πάρα πολύ ροπή, έχει πάρα πολύ δύναμη. Γενικότερα θες να κάνεις μια προσπέραση και κάνεις πολύ γρήγορα και εύκολα την προσπέραση. Βέβαια μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι... Το περιορισμένο της παραγωγής είναι σχετικό, γιατί απευθύνεται σε λίγους. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι φθηνό, είναι ακριβό αυτοκίνητο. Όμως ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Η BMW είναι μια μάρκα premium, το δείχνει από το πιο μικρό της μοντέλο που είναι η σειρά 1, ειδικά η καινούργια σειρά 1. Μπαίνει κάποιος μέσα και καταλαβαίνει ότι αυτό κάτι είναι. Και αν μπεις και σε μια X7 καταλαβαίνεις ότι πάλι έχεις μπει σε μια BMW, πάλι σε ένα premium αυτοκίνητο. Δηλαδή παίρνεις κάτι πολύ υψηλού επίπεδου. Και είναι νομίζω η 7 υπερυψωμένη. Κάποιος ο οποίος έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί την 7, πάει σε Χ7, γιατί αυτό είναι πλέον της μόδας. Και εντάξει, αν θες να βγεις και εκτός δρόμου, πας και εύκολα εκτός δρόμου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Με τη Χ7, τώρα εκτός δρόμου με 340 άλογα, πραγματικά θα εντυπωσιαστείς. Αν βγεις σε δρόμους οι οποίοι θα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνεις και το κάτι παραπάνω. Ξέρεις τι, άμα ξεπεράσεις το γεγονός ότι έχεις ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας, γιατί μπορεί να έχεις άλλα 5 στο καρά σου, να είσαι σίγουρος, Τάσο, ότι θα μπορείς να το πας και εκτός δρόμου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εμείς, που για να αγοράσουμε τέτοιο αυτοκίνητο πρέπει που λέει ο λόγος να μας κάσει το τζόκερ, αλλά γενικότερα αυτοί που αγοράζουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα νομίζω δεν έχουν πρόβλημα να βγουν και εκτός δρόμου. Εκεί έχει να κάνει κυρίως και με το ελαστικό. Βέβαια αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν ελαστικά για εκτός δρόμου, έχουν ελαστικά κυρίως για άσφαλτο. Οπότε εκεί είναι. Τι θέλεις να κάνεις στο αυτοκίνητο. Αλλά βέβαια δεν το παίρνεις για να πηγαίνεις και εκτός δρόμου. Ναι. Το παίρνεις για να πατήσεις λίγο χώμα, το παίρνεις... Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Πάντως είναι πολύ... Έχει αυτή τη μάσκα, την επιβλητική μάσκα. Το είδες από κοντά, ναι, μου. Ναι. Το βλέπεις και είναι πολύ μάτσο το αυτοκίνητο. Είναι πολύ έτσι... Είναι έτοιμο να σε κατασπαράξει. Πώς να το πω. Να δηλαδή εμένα μου αρέσει. Ναι, να σε καταπιεί. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Θυμίζει λίγο αμερικάνικο, θα έλεγα. Αυτό οι Αμερικάνοι συνήθως μας... Ναι, οι Αμερικάνοι μας έχουν συνηθίσει κάτι Cadillac, κάτι Chevy, Chevrolet κλπ. Αλλά νομίζω ότι και οι Γερμανοί τώρα
καιρός ήταν να βγάλουν και ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί η γκάμα τους περιλαμβάνει τα πάντα, τα πάντα, ό,τι θέλεις το έχουν. Νομίζω τώρα έχουν και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή το Hammer σε πιο light μορφή και πιο ευρωπαϊκή μορφή. Και κακά τα ψέματα προς τα κίνδυνα αγορά κοιτάνε, προς Αμερική. Εγώ θα έλεγα και προς Κίνα κοιτάζουν, γιατί οι Κινέζοι, στους Κινέζους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Στους Κινέζους αρέσουν τα αυτοκίνητα με τη μεγάλη μάσκα, όλο αυτό το όγκο. Και θεωρώ ότι επειδή η Κίνα είναι μια αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς, είναι μια αγορά η οποία ανεβάζει συνέχεια τις πωλήσεις της, αυτά τα αυτοκίνητα έχουν πέρασει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα αυτοκίνητα αφήνουν και πολύ κέρδος στις εταιρείες, συγκριτικά πάντα και με τα μικρά μοντέλα. Και για πες μας τώρα, εσύ κάτι ετοιμάζεις κάτω στην Αθήνα, κάτι Jet Tour Greece, για πες μας μερικά πράγματα, τι είναι αυτό? Ναι, ναι, θα σου πω, γιατί όπως ξέρεις, μου αρέσει ρε παιδί μου γενικότερα η θεματολογία που κάνω και με το αυτοκίνητο και όχι μόνο να πάντα να διαφέρει και να είναι ξεχωριστή. Μαζευτήκαμε μια ομάδα με 5 ανθρώπους, να σας πω κιόλας, με τον Γιώργο τον Καραμέρη, ο οποίος ήταν ο καπετάνιος μας, με τον Δήμο τον Αρχοντούλη, τον Μάνο τον Γεωργίου και τον Μάνο τον Χρυσό, και αποφασίσαμε να συνδυάσουμε ξηρά, θάλασσα, jet ski, σκάφη, αυτοκίνητα και ταξιδιωτικά πράγματα. Και κάναμε μία βόλτα στο Αιγαίο, σε νησιά όπως Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη, Αμοργό, και ανακαλύψαμε όχι μόνο ωραία πράγματα που μπορούμε να πάμε και να δούμε σαν ταξιδιώτες, αλλά συναντήσαμε και οδηγήσαμε κιόλας, είχαμε την ευκαιρία, και αυτοκίνητα τα οποία έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα και έχουν γράψει ιστορία. Και αυτοκίνητα τα οποία φτιάχνονται και στην Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη από το LCH, το Replica Car Ελλάς που φτιάχνεται στην Κατερίνη, αυτό το εντυπωσιακό, το Speedster, τα 8 μπάγκι ελληνικά παρακαλώ που έχουν φτιαχτεί, ολοκληρώθηκαν πριν από κανένα μήνα περίπου, είχαμε και τα 8 στην Μύκονο και τα οδηγήσαμε. Γενικότερα κάναμε ένα tour πάρα πολύ ωραίο, και αυτό όλο το tour το μαγνητοσκοπήσαμε και θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα να το ανεβάζουμε στο διαδίκτυο. Και έχουν κάνει και μια σελίδα στο Facebook, Jet Tour Greece, για να μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να παίρνει πληροφορίες. Βέβαια θα τα ανεβάζω και εγώ και στο δικό μου το κανάλι στο YouTube. Και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί χρησιμοποίησαμε και ένα Yamaha, να σου πω, jet ski, ένα FX Cruiser, SVHO στη θάλασσα, όπου μπορείς να κινηθείς σχεδόν με 110-120 χιλιόμετρα την ώρα στη θάλασσα. Και πάρα πολύ γρήγορα, μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό είναι, τώρα μιλάμε για ένα jet με κινητήρα 1800 και ειδικά 1812. Φαντάσου τώρα στη θάλασσα να έχει τόση δύναμη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είχαμε και τα αυτοκίνητά μας στην Ξηρά, όπου κάναμε εκεί τις βόλτες μας, είχαμε αυτοκίνητα της Peugeot. Είχαμε, δηλαδή, τα προβλέψαμε όλα γενικότερα για ένα τέτοιο ταξίδι. Είχαμε και την ασφάλειά μας, γιατί για να κάνεις, για να βγεις στη θάλασσα και να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να προσέξεις και την ασφάλειά σου, έτσι. Δεν, αυτό ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που συνεργαστήκαμε μόνο με εταιρείες υποστηρικτικές, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και να κάνουμε αυτό το πράγμα τελείως διαφορετικό. Insurance Market, ας πούμε, που είναι ο Scrooge των ασφαλιστικών, μας ασφάλισε για να μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, ό,τι και να συμβεί, να είμαστε καλυμμένοι. Είχαμε, ας πούμε, εργαλεία στη θάλασσα, και αυτό είναι χρηστικό το οποίο θα πω, σε πόσους έχει τύχει, παραδείγματος χάρη, να πάρει νερό η βενζίνη που έχουμε βάλει να είναι νερωμένη. Δεν έχει τύχει σε όλους. Σε πάρα πολύ κόσμο. Φαντάσου στη θάλασσα, δε. Είχαμε αξεσουάρ, ας πούμε, που μπορούσαμε να το ρίξουμε μέσα στο τεπόζιτο και αυτό το πράγμα να διαλυθεί και να μην έχει κανένα πρόβλημα με το καύσιμο. Δηλαδή, αυτά είναι κάποια αξεσουάρ της Μπαρντάλ που τα είχαμε και... Είχαμε, δηλαδή, οργανώσαμε μια κατάσταση διαφορετική, και θα θέλω και το σχόλιο σου από την επόμενη εβδομάδα να μου πεις κιόλας και πώς ήταν, γιατί έχει ενδιαφέρον και οι εικόνες είναι μοναδικές, μαγευτικές. Δηλαδή, όταν είσαι με το jet ski στην καλδέρα, την ώρα που έχει ηλιοβασίλεμα από την κάτω πλευρά, νομίζω ότι αυτό είναι μοναδικό. Όλα αυτά θα τα δείξουμε και θα το δείξουμε όλο το καλοκαίρι. Κάθε εβδομάδα και από ένα επεισόδιο. Έχουμε 10 επεισόδια, τα οποία είναι πολύ προχωρημένα. Κατάλαβα. Και να τα δουν όλοι στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τις Σέρες, και έχω μια αγάπη ιδιαίτερη προς τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι θα παίξουμε πολύ δυνατή παλίτα. Η τρέλα δηλαδή. Και την επόμενη φορά θα κάνουμε. Πες. Για πες. Η τρέλα δηλαδή του Βασίλη Σαριμπαλίδη και των συνεργατών του που στήσαν όλο αυτό το κόνσεπτ. Θα θαυμάσουμε δηλαδή σε 10 επεισόδια το τι τρέλες και τι έχετε καταφέρει μέσα σε ασφαλή πλαίσια, με jet ski, αυτοκίνητα και όχι μόνο.
Ναι, 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 κάτι διαφορετικό ρε. Είναι καλοκαίρι. Τώρα πρέπει το μυαλό λίγο να ξεφεύγει, να ξεκουράζεται, να μπορούμε να αποβάλουμε λίγο αυτή τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μας κουράζει όλη η ρουτίνα της καθημερινότητας. Να καθόμαστε και να λέμε όρεση, τώρα που είναι να φύγω διακοπές ή είμαι διακοπές, κάτσε να δω κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο και να χαμογελάσω. Γιατί μην ξεχνάς ότι μας αρέσει και το χιούμορ πάρα πολύ. Ακριβώς. Και το βάζουμε το χιούμορ στη ζωή μας. Δηλαδή και στα βίντεο εγώ που κάνω και όλα αυτά. Πλέον το χιούμορ χρειάζεται, νομίζω σε όλους χρειάζεται. Δεν το συζητάμε γιατί όντως όταν βλέπεις ένα βιντεάκι το οποίο έχει χιούμορ και καλό χιούμορ, πραγματικά σε κάνει να ξεφεύγεις και το βλέπεις με πολύ πιο άνεση και πολύ πιο ωραία ένα βιντεάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι jet ski, είτε είναι οτιδήποτε. Και στον είτε είναι συνδυασμός. Ακριβώς. Είτε είναι συνδυασμός. Αλλά πάνω απ' όλα με ασφάλεια μπορεί να κάνετε ό,τι κάνετε. Ναι, πάνω απ' όλα, ναι, ναι, πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Εμείς εκτός το ότι σου είπα όπως ήμασταν και ασφαλισμένοι και είχαμε και τα φαρμακεία μας, είχαμε και αυτά, είχαμε και δύο σκάφη, τηρούσαμε όλους τους κανόνες. Δηλαδή έτσι, προσπαθούσαμε να το κάνουμε σωστά και όπως πρέπει να το κάνει οποιοσδήποτε θέλει να κάνει κάτι. Απλώς ξέρεις, το κάτι διαφορετικό είναι αυτό που μας αρέσει. Και εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα ίδια, να κάνουμε πάντα διαφορετικά πράγματα, να κοιτάζουμε και λίγο μπροστά, γιατί έχει αλλάξει και αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει ο τρόπος που θέλει να ενημερώνεται κάποιος, όλα αλλάζουν και εμείς πρέπει να ακολουθούμε όλες αυτές τις τάσεις. Βασίλη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε Jet Tour Greece, το οποίο έρχεται. Για μπάνιο, τώρα, τώρα με το που θα τελειώσει την εκπομπή, θα πας για μπάνιο, πες μου, να ζηλέψω. Έχω φωτογράφηση αυτοκινήτων και αποκλείεται να πάω για μπάνιο. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Έχουμε τρέξιμο με τα αυτοκίνητα που μας έχουν στείλει εδώ πέρα πάνω οι εισαγωγικές. Τι καλό οδηγείς. Τι καλό έχετε. Έχουμε ένα Volvo S60 στα χέρια μας και ένα Opel Grand Lato Excite με τα 1200 με τα 130 άλογα. Πρέπει για φωτογράφηση, πρέπει να κάνουμε πραγματάκια με αυτά. SUV, ωραία. Ωραία. Πάντως είναι σίγουρο ότι οι ακροατές τώρα ετοιμάζονται για Χαλκιδική. Για τις ήδη είναι στον δρόμο, είναι μπλοκαρισμένοι αυτοί. Ναι, αλλά θα περάσουν καλά. Μπλοκαρισμένα, αλλά τελικάκι θα αράξουμε και θα κάνουν μπλουμ τις βουτίτσες. Ακριβώς. Βασίλη, μας ευχαριστήσουμε καλά, πάρα πολύ. Καλή σήμερα. Καλή σήμερα. Γεια, καλημέρα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Συγγνώμη έτσι για το μικρή καθυστέρηση, αλλά κάποια πραγματάκια, κάποιες συνδέσεις να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, να κάνουμε κάποια τεστ. Λοιπόν, εκπομπή Safety Car, Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσος Κοτσάνης στα μικρόφωνα. Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον υπεύθυνο πωλήσεων Mini στην Βελμάρ, τον κύριο Γιώργο Θεολόγη. Κύριε Θεολόγη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Αν και δεν είστε ευγάτος για να πάτε για κάποιο μπάνιο, μείνατε για μας εδώ για να πούμε πέντε πράγματα για το Mini το υβριδικό. Ένα μοντέλο πραγματικά που τα έχει όλα. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Θεολόγη? Πράγματι έτσι είναι, κύριε Κοτσάνη. Το Mini Countryman SE All 4 είναι το πρώτο μοντέλο της Mini με επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία plug-in. Συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με εξαιρετικές επιδόσεις. Και πάμε με δύο πράγματα. Το πήραμε στα χέρια μας, το οδηγήσαμε. Ξέραμε ήδη και είχαμε πάρει το απλό το Countryman. Πρόσθεσε την υβριδική τεχνολογία η Mini στο συγκεκριμένο μοντέλο και πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Πέστε μας λίγα πράγματα για την ηλεκτροκίνηση του μοντέλου. Μάλιστα, καταρχάς θα ξεκινήσω από το μηχανικό σύνολο του Mini Countryman SE All 4, το οποίο το αυτοκίνητο αποτελείται από το γνωστό τρικύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης Twin Power Turbo βεζίνης, ο οποίος αποδίδει 136 ύπους και κινεί τον εμπρόσιο κινητήρα. Και συνεργάζεται με ένα σύστημα υψηλής τάσης, το οποίο αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία υψηλής τάσης, τα οποία αποτελούν 88 ύπους και 16 κιλά ροπής. Στο σύνολο λοιπόν πάμε στους 224 ύπους. 224 ύπους, πολύ σωστά το είπατε, και 39 κιλά ροπή. Ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι ο κινητήρας, ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους πίσω τροχούς. Μέσω του συστήματος ευστάθειας υπάρχει ηλεκτρονική τετρακίνηση. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο γρήγορο στις επιταχύνσεις. Με αποτέλεσμα, η συνδυασμένη αυτή υποδύναμη με ροπή κάνει τα 0-100 σε 6,7 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένα Mini Countryman το οποίο έχει χώρους, και όταν μιλάμε για χώρους και για Mini, μιλάμε για 405 λίτρα χώρο αποθήκευσης, το οποίο φυσικά μειώθηκε κατά 45 λίτρα από το απλό Countryman και ο λόγος είναι ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα, γιατί έπρεπε να χωρέσει και αυτός, κατά ψέματα. Ακριβώς, έτσι είναι.
πόσο χρειάζεται η φόρτιση περίπου για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για το υβριδικό μάλλον. Μάλιστα, σε οικιακή μπρίζα χρειάζεται 3,5 ώρες φόρτιση, ενώ σε wallbox 2,5 σε ταχυφορτιστή. Σε ταχυφορτιστή. Ένα μοντέλο όμως το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα και όταν είσαι στο δρόμο πραγματικά να μπορέσει να φορτίσει την μπαταρία. Μάλιστα. Αυτό μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι τρόποι που βγάζει στον δρόμο την ενέργεια του αυτοκίνητου. Υπάρχουν 3 προγράμματα οδήγησης. Στο βασικό πρόγραμμα είναι το Auto E-Drive. Σε αυτή τη λειτουργία η κεντρική υπολογιστική μονάδα αναλαμβάνει να αποφασίσει σε ποια μοτέρ θα δώσει προτεραιότητα ή πότε θα επιλέξει ή πότε θα εμπλέξει και τα δύο. Αν αποφασίσει όμως κάποιος αμιγός να κινηθεί ηλεκτρικά, γυρνάει το κουμπί στη λειτουργία Max E-Drive. Mm-hmm. Με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, η αυτονομία είναι έως και 42 χιλιόμετρα και μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα έως και 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στην τρίτη λειτουργία, η οποία ονομάζεται Safe Battery, το αυτοκίνητο λειτουργεί αποκλειστικά με το θερμικό κινητήρα, όπου διατηρεί την μπαταρία φορτισμένη και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όταν φτάνει σε αστικό κύκλο ή σε κάποια μελλοντική χρήση. Με λίγα λόγια, όταν πάει στο τρίτο πρόγραμμα, μπορείς να κινηθείς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς καν να χρησιμοποιήσεις το βυζινοκινητήρα σου. Να πας μια απόσταση πράγμα. Κάποια χιλιόμετρα, γιατί ακριβώς. Η δουλειά μας δεν είναι να πάει μια απόσταση 20-30 χιλιόμετρα μόνο ηλεκτρικά. Μόνο ηλεκτρικά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και επίσης, όταν είναι σε κατάσταση, ήθελα να συμπληρώσω και να ολοκληρώσω στην κατάσταση, σε λειτουργία μάλλον Safe Battery, μπορεί να αυξηθεί η τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης. Δηλαδή φορτίζει την μπαταρία. Φυσικά από το υβριδικό μοντέλο της Mini δεν λείπουν τα συστήματα ασφάλειας και ενεργητικής υπαθητικής, τα οποία η Mini τα δίνει από το από την πρώτη έκδοση. Είναι πλούσιο εξοπλισμός τουλάχιστον στα συστήματα ασφαλείας. Πράγματι έτσι είναι, κύριε Κοτσάνη, είναι όλα στο βασικό εξοπλισμό, όλα τα συστήματα ασφαλείας, όπως το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης από το προπορευόμενο όχημα, το ESP, το ABS και 8 αεροσάκι. Και πάμε τώρα να πούμε μερικά πράγματα για την τιμή. Γιατί κακά τα ψέματα, το να αποκτήσεις ένα υβριδικό Mini χρειάζονται κάποια χρήματα. Η Mini τι έχει κάνει για αυτό το πράγμα? Η τιμή του αυτοκινήτου είναι στα 44.300, η τιμή εκκίνησης. Το αυτοκίνητο έχει πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνει αυτόματο κυβότιο, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, όλα τα συστήματα συνότητας με το κινητό τηλέφωνο, όλα τα προγράμματα οδήγησης. Επίσης, συνδυάζει, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία από πακέτα εξοπλισμού που όταν συνδυαστούν μεταξύ τους, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να απολαύσει περισσότερο εξοπλισμό σε χαμηλότερη τιμή. Και να το κάνει λίγο πιο δικό του, γιατί η Mini σου δίνει αυτή τη δυνατότητα με τον εξοπλισμό που σου δίνει, να το κάνει λίγο πιο προσωπικό. Πράγματι, κύριε Κοτσάνη, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές χρωματικών συνδυασμών και εξωτερικών, αλλά και στο εσωτερικό διάκοσμο, τα οποία δίνει δυνατότητα εξατομίκευσης στο αυτοκίνητο, το οποίο θα καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες του υποψήφιου αγοραστή. Τώρα ήδη τρέχει μια προσφορά με το Mini Countryman, το απλό. Το απλό. Πείτε μας δύο πράγματα για το Mini Countryman, το απλό. Τι τιμή μπορεί να το αποκτήσει ένας αγοραστής? Πράγματι, αυτή την εποχή η Mini μας έχει κάνει, έτσι να το πω, μια γενναιόδορη προσφορά. Υπάρχει το πακέτο Executive στα 1500 κυβικά με τα 136 άλογα, η οποία έχει εμπλουτιστεί με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κυβότιο, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, σύστημα πλοήγησης Mini, το Apple CarPlay, προβολάκια ομίχλης και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα αυτοκίνητο σε αυτή τη στιγμή για Mini value for money. Και πού μπορούμε να σας βρούμε? Γιατί καλά το έχουμε, αλλά πού μπορούμε να σας βρούμε? Μπορείτε να μας βρείτε στη Μαρίνο Αντίπα 10, στην περιοχή της Πηλέας, δίπλα από τα Τζάμπο, καθημερινά 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, Σάββατο 9 με 3. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπάρχει διαθέσιμο test drive σε όλα μας τα μοντέλα, ακόμα και για το μοντέλο που μιλήσαμε, το Countryman SE, υπάρχει διαθέσιμο, μπορεί να το οδηγήσει ο υποψήφιος αγοραστής. Αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 231 04 75 871. Εκεί είναι ο κύριος Γιώργος Θεολόγης.
Εκεί είναι ο κύριος Γιώργος Θεολόγης, ο υπεύθυνος πωλήσεων της Μίνι, ο οποίος μπορεί να σας εξυπηρετήσει και να σας δώσει λύσεις για κάποιο Μίνι το οποίο θέλετε να αποκτήσετε. Γιατί κακά τα ψέματα είναι λατρεία τα Μίνι από παλιά, πόσο μάλλον τώρα με την εξέλιξη που υπάρχει στα αυτοκίνητα. Πραγματικά, πραγματικά έτσι είναι, κύριε Κοτσάνη. Είναι ένα προϊόν καλτ το οποίο έχει λατρευτεί και γι' αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία γιορτάζει τα 60 χρόνια. Σωστά, έχουμε 60 χρόνια Μίνι, σωστά. Ακριβώς, 60 χρόνια Μίνι, το πιο επιτυχημένο μοντέλο στη Μεγάλη Βρετανία, εμπορικά, το οποίο μας έχει παρουσιάσει εδώ η Μίνι μια έκδοση 60 Gear Edition, η οποία διατίθεται από το Μάρτιο σε τρίθυρο σε πεντάθυρο αμάξωμα, σε τρίθυρο και σε πεντάθυρο αμάξωμα, και διαφοροποιείται εξωτερικά σε σχέση με τα υπόλοιπα Μίνι, με μια απόχρωση επαιτειακή British Racing Green και με μια οροφή Pepper White. Επίσης εσωτερικά υπάρχουν καινούργιες επενδύσεις όπως το δερμάτινο σαλόνι Dark Maroon με πράσινες ραπές, το οποίο το κάνουν πολύ ξεχωριστό. Μοναδικό, επαιτειακό, κακά τα ψέματα. Είναι μοναδικό, επαιτειακό, νοσταλγικό μοντέλο της Μίνι, ακριβώς, όπως το είπατε. Κύριε Θεολόγη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας να πούμε τις 5 πράγματα για το Μίνι το υβριδικό και όχι μόνο για το απλό την προσφορά, αλλά και για το επαιτειακό της Μίνι για τα 60 χρόνια. Και ελπίζουμε σύντομα και με Μίνι Κάμπριο, το οποίο σιγά σιγά θα πούμε και μερικά πράγματα γι' αυτό όταν το πάρουμε στα χέρια μας. Βεβαίως, κύριε Κοτσάνη, σας περιμένω να χαρείτε αυτή τη φορά με ανοιχτή οργική απόλαυση. Να είστε καλά, κύριε Κοτσάνη, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, κύριε Κοτσάνη. Γεια σας. Και το λέω γιατί είναι όντως το Μίνι που τα έχει όλα. Έχει τις αρετές του Countryman με χώρους, οδηγική συμπεριφορά. Το Μίνι είναι ένα από αυτά τα αυτοκίνητα που ακούνε πάρα πολύ καλά στο δρόμο, ειδικά όταν θες να κινηθείς και λίγο πιο γρήγορα. Φανταστείτε και επιπλέον την υβριδική τεχνολογία να σου δίνει 84 ύπους παραπάνω, να συνδυάζεται το πλήρες ο συνδυασμός του ύπου να είναι στα 224 άλογα και είναι η χαρά του Fun to Drive. Πραγματικά. Και όταν το πας και σε χωμάτινο τερέν, εκεί εκτοξεύεται σε άλλα πράγματα. Και όταν λέμε χωμάτινο, δεν εννοούμε το πάμε να κάνουμε στα βράχια. Ναι, αγώνες. Εντάξει, κακά τα ψέματα, να τα λέμε όλα. Όταν τεστάρεις ένα αυτοκίνητο και ξέρεις περίπου που μέχρι που είναι δυνατότητες σου, δεν θα πας να το φτάσεις στα κόκκινα σε δρόμο τον οποίο ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εντάξει, πας συγκεκριμένες διαδρομές, συγκεκριμένους δρόμους για να μπορέσεις να δεις και τι μπορεί να σου προσφέρει ένα τέτοιο μοντέλο. Και εμείς μπορεί να ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν είναι και απολύτως νόμιμοι ή δεν κινούνται απολύτως νόμιμα. Διεφθαρμένοι δηλαδή. Διεφθαρμένοι, ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω εγώ, το είπες εσύ. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην χώρα μας. Όχι. Όλα είναι στη διαφάνεια. Μπράβο. Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι μόνο εδώ. Διεφθαρμένος θα βρεις παντού. Όπως λοιπόν και ο διεφθαρμένος αντιπρόεδρος της σημερινής Γουινέας. Της σημερινής Γουινέας της Αφρικής. Ο οποίος έτρωγε τα κονδύλια λοιπόν του κράτους με σκοπό φυσικά να αποκτήσει μια συλλογή supercar που θα ζήλευαν αρκετοί. Γιατί το δημοσίευμα λοιπόν αναφέρει ότι είχε στην κατοχή του λοιπόν ο κύριος αυτός περί τα 20 αυτοκίνητα, τα οποία φυσικά και έχουν κατασχεθεί καθώς κατασχέθηκαν όλα τα παρουσιακά του στοιχεία και θα δημοπρατηθούν. Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Βεβαίως. Από τα οποία θα σας πω 2-3 πολύ, πολύ τρανταχτά παραδείγματα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, από αυτή λοιπόν τη συλλογή ξεχωρίζει μια ανοιχτή Lamborghini Veneno, από τις οποίες κατασκευάστηκαν μόλις 9. Πήρε την ένατη. Με αρχικό κόστος στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Ένα Koenigsegg 1-1, έτσι, μόλις 6 έχουν φτάσει σε πελάτες από αυτά. Μια McLaren P1, μια Bucati Veyron και κάτι άλλα πιο έτσι, ταπεινά, ας πούμε, αυτοκίνητα. Μια LaFerrari, μια Enzo, μια Aston Martin.
Πάντως γενικώς λέει από τη Δημοπρασία περιμένουν περίπου να ξεκινήσει το ποσό, το συνολικό για αυτά τα αυτοκίνητα περίπου στα 15 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι, ευκαιρία. Θα ξεφύγουν. Ευκαιρία, έτσι, ναι, 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 ευκαιρία για κάποιον που έτσι, τα αυτή, έχει. Δυστυχώς, μια βενένο έτσι όπως τη βλέπω εγώ την ήθελα. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο το να αποκτήσει ένα τέτοιο, τέτοια αυτοκίνητα και πόσο μάλλον να τα βλέπεις κατασκευμένα κιόλας και να πάνε για δημοπράτηση. Ναι. Βλέπεις, δηλαδή, κλείνουν... Δεν δουλεύουμε και σε οίκους οι οποίοι κάνουν... Δημοπρασία, μα το θέμα είναι ότι ξέρεις, κλείνουν slots για αυτοκίνητα τα οποία είναι υπερπεριορισμένης παραγωγής και λες, ποιοι ρε φίλε, ναι, να ποιοι τα παίρνουν, ορίστε. Ένας αντιπρόεδρος στην σημερινή Γουινέα, ο οποίος είναι λέει, μια χώρα που είναι μεταξύ Αφρικής με έκταση όσο περίπου και η Πελοπόννησος. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσης Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία. Πάμε να καλημερίσουμε. Μας ακούει. Μάνο Αναγνωστόπουλε, μας ακούς? Μάνο. Δεν μας ακούει στην μακρινή Αυστραλία. Αυτή με τη σύνδεση τι κάνουμε? Το με τη σύνδεση με την Αυστραλία. Αυτή φταίνει να ξέρεις. Σίγουρα ρε. Αυτοί. Αυτοί φταίνε. Αφνοί. Κάνουν τα πάντα για να μας διαβάλουν εδώ και δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον συνεργάτη, φίλο και αδερφό, μάλλον γνωστό που στην... Να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, παρακαλώ. Πραγματικά. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να κάνουμε έτσι ένα μικρό, βάλουμε μουσικούλα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Μάνο, ακούς? Είναι... Μας ακούς κανονικά? Ναι. Ωραία. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τη μακρινή Αυστραλία, με τη Μελβούρνη, με τον Μάνο Αγνωστόπουλο να μας πει πέντε πράγματα. Μάνο, καλημέρα από εδώ, αν και εκεί είναι τώρα απόγευμα. Δεν σε ακούω, σωτό. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σε διάμα. Σε λίγο σε μουσικούλα. Λοιπόν, πες μου ρε Στάσο, σου πω τώρα ένα όνομα και θέλω να μου πεις. James Bond. Αστον Μάρτιν. Ωραία. Τέλος, δεν είπα κάτι άλλο. Άστον Μάρτιν. Και επειδή λοιπόν η Άστον Μάρτιν, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η αγαπημένη εταιρεία του πράκτορα, έτσι, δεν θα μπορούσε από την καινούργια ταινία λοιπόν που ετοιμάζεται αυτό το καιρό του James Bond να λείπει μία Άστον Μάρτιν. Και ο λόγος είναι για την ολοκένουργια Άστον Μάρτιν Βαλχάλα, η οποία ακόμα καλά καλά δεν βαφτίστηκε. Ήδη η εταιρεία δηλώνει ότι είναι για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ταινία του James Bond, πλάι-πλάι με την πιο κλασική V8 Vantage του 1985, αλλά και την απόλυτη Aston Martin του James Bond, την πολύ πολύ κλασική DB5 που πρωτοεμφανίστηκε στο χρυσοδάχτυλο. Οπότε λοιπόν στην καινούργια ταινία του James Bond θα υπάρχουν τρία μοντέλα πλέον Aston Martin, όχι ένα, με την ηλεκτρική Βαλχάλα των χιλίων ύπων να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι καλύτερη διαφήμιση marketing αυτό να το βάλει σε μια ταινία και πόσο μάλλον James Bond. Ναι, η Aston Martin νομίζω δεν έχει κανένα φόβο ούτε ανάγκη να διαφημιστεί οπουδήποτε αλλού. Μόνο οι ταινίες φτάνουν. Εντάξει, όχι ούτε έχει άδικο, έτσι. Μιλάμε για αυτοκίνητα που είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά από κάθε άποψη. Και σου δίνει την ηλεκτρική έτσι να την δεις το τι μπορεί να κάνει σε ταινία. Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα φανεί αυτό, όλα αυτά τις δυνατότητες της, γιατί μιλάμε, όπως είπα πριν, για ένα αυτοκίνητο των χιλίων μήπων, το οποίο συνδυάζεται με ένα οχτάρι κυβαίου ταχυτήτων, το οποίο έχει τα 0-100 στα 2,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να κουμπάει σχεδόν τα 220 μίλια. Του τεστ είναι 350 φεύγα. Πάμε σε κάτι πιο κοντά στην τσέπη μας, καθώς θα αναφερθούμε για το 500 της Fiat. Το μόνο 500 που δεν είναι ένα απλό μοντέλο για τη Fiat, είναι πραγματικά η αναβίωση, μια από τις καλύτερες αναβιώσεις μοντέλων που έχει κάνει εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων. Αποτελεί το best seller της Fiat, καθώς είναι ένα από τα πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα της αγοράς. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πελατών σε κάθε γωνιά της γης. Η σειρά 500 έχει το 500 το μικρό, το 500 X το SUV, το 500 L το οποίο σου δίνει χώρους,
αποτελεί τεράστια εμπορική επιτυχία της Fiat με το 62% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας και πρόσφατα η εταιρεία γιόρτασε ένα σημαντικό γεγονός καθώς βγήκε στην παραγωγή το μοντέλο με τον αριθμό 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια λοιπόν Fiat 500άκια πλέον στον κόσμο. Πρόκειται για το... Βγάλαν μάλλον το αυτοκίνητο με τον αριθμό 3 εκατομμύρια το οποίο ήταν ένα κάμπριο της έκδοσης Star, βαμμένο στο ειδικό λευκό χρώμα Stella White με ροζ διακοσμητικά. Έτσι λοιπόν πλέον η Fiat, και γιατί όχι να μην το γιορτάσει και να μην το χαρεί, όταν έχει πουλήσει, έχει πλέον τη γραμμή παραγωγής και πάνε σε υποψήφιους αγοραστές, 3 εκατομμύρια μοντέλα Fiat 500. Και μιλώντας έτσι για μοντέλα που είναι πιο κοντά στη δικιά μας τσέπη, για τον Nissan τον Juke, τι γνώμη είχες? Για τον Nissan τον Juke, το μικρό SUV της Nissan, το οποίο... Ξεκινάμε από κινητήρες οι οποίοι πραγματικά δεν οικοκουμπούν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει αυτό που θέλεις για ένα μικρό SUV, τους ανάλογους χώρους και μπορείς να κινηθείς άνετα στο δρόμο και σε εκτός δρόμου, χωματόδρομους, να μπορείς να πας να κάνεις λίγο off-road. Είναι ένα μοντέλο που κατά τα ψέματα... αρέσει, δεν αρέσει, δεν είναι κάτι στη βασικά, μέση. Εκεί βασικά θέλω να εστιάσω ότι σχεδιαστικά... Εσύ σε άλλους, σε μένα μ' αρέσει. Ωραία, σε αυτό συμφωνούμε. Πολλοί όμως είχαν αντίθετη άποψη λόγω του πολύ ιδιαίτερου design που είχε. Γι' αυτό και σταμάτησε το μοντέλο στο 2017. Δεν συνεχίστηκε σχεδιαστικά, είχε μείνει στάσιμο, είχε σταματήσει και η παραγωγή του κάποια στιγμή. Λοιπόν, να όμως που βρέθηκαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο για ένα επερχόμενο μοντέλο για το 2020, και όσο και αν είναι καμουφλαρισμένο, τα δικά μας έμπειρα μάτια μπορεί να ξεχωρίσουν ότι οι γραμμές του ακολουθούν πλέον τις γραμμές που έχουν όλα τα μοντέλα της Nissan. Δεν θα ξεφύγει πολύ. Εγώ ήδη διακρίνω λίγο φωτιστικά σώματα από Qashqai, σε λίγο διαφορετική μορφή βέβαια, με τα πίσω να είναι λίγο πιο ωραία, πιο μοντέρνα, και το γενικό σχέδιο πάντως να μένει περίπου το ίδιο. Δεν έχουμε αναφορά σχετικά με τα μηχανικά συνολικά και τα υπόλοιπα. Μιλάμε μόνο για φωτογραφίες που αφορούν το design. Αλλά παρόλα αυτά το βλέπω ότι θα γίνει πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό συνεχιστής. Είναι ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά το περιμένω πως και πως. Μας είχαν προειδεάσει οι υπεύθυνοι της Nissan εδώ στην Ελλάδα ότι έρχεται το νέο Nissan Juke. Για να δούμε τώρα, θα μας βοηθήσει η τεχνολογία. Μάνο, καλή σου μέρα από Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα από Μελβούρνη. Ωραία, τώρα σε ακούμε καμπάνα. Σαν να είσαι δίπλα μας. Πού είσαι δίπλα μας, κακά τα ψέματα. Είμαι δίπλα σας, ναι, σας ακούω και εγώ από σχεδόν από την αρχή. Βέβαια, αν και ταξίδευα λίγο, προσπαθούσα να συνηθίσω λίγο το να μπορείς να οδηγείς ανάποδα. Οπότε εντάξει, νομίζω το συνήθισα. Έτσι έκανα μια διαδρομή αρκετά μεγαλότσικη και το συνήθισα. Πώς είναι η αίσθηση του να οδηγήσει λίγο έτσι ανάποδα? Κοίταξε, αυτό παρατήρησα. Εντάξει, και τα φλάσια είναι ανάποδα και οι αλλοκαθαριστήρες είναι ανάποδα. Απλά λίγο πηγαίνεις, λίγο ένιωθα να ξεφεύγω λίγο, να πηγαίνω προς τα αριστερά συνέχεια, να αριστερίζω λιγάκι. Μην λες τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό ήθελα να πω τώρα. Μιλάμε για πράγματα. Λοιπόν, βάλε μας λίγο στο χώρο του αυτοκινήτου στη μακρινή Αυστραλία. Στο χώρο του αυτοκινήτου, καταρχήν να σας πω, παιδιά, ότι εδώ είναι πραγματικά παράδεισος, από την άποψη ότι μπορείς να βρεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Έτσι, δεν σας κρύβω ότι μόλις πήρα αυτοκίνητο, γιατί οι αποστάσεις είναι τρελές, είναι πραγματικά μεγάλες. Είναι απίστευτο. Οι διαδρομές είναι απίστευτες. Δηλαδή, από μια περίπτωση την άλλη, απλά μπαίνεις GPS και βλέπεις ότι εντάξει, είναι ας πούμε 30 λεπτά. Για να πάω την απόσταση
Παραμετρία του κάτι ανάλογο εδώ, θέλεις ένα 30 λεπτό για πλάκα, είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις ένα αυτοκίνητο εδώ. Αν και παντού λεωφορεία, παντού ένα παντού έτσι, μέσα σε κέντρο και τα άμυθα, έχει μέσα με το κίνημα. Μάνο, αν μετακινήσει λίγο, μην το κάνεις γιατί χάνεται η σύνδεση και δεν ακούγεσαι καλά. Αν μετακινήσει ή μετακινήσει hands free λίγο, σταμάτατε γιατί δεν ακούγεται καλά, χάνεται η σύνδεση. Είμαι μετακινημένο, είμαι σε σπίτι και είμαι σε δωμάτιο κιόλας. Εκεί. Καλά. Εκεί τώρα ακούγεσαι καλά. Μην εκεί. Εδώ είμαι. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, τίποτα. Να αυτό ότι σήμερα έκανα την πρώτη αγορά, ας πούμε, αυτοκινήτου. Έτσι, πολύ στοχευμένα, τέλος πάντων, έπρεπε να πάρω κάτι για να μπορώ να κινούμαι. Για ένα διάστημα τέλος πάντων, μέχρι να μπούμε στο κλίμα. Πάντως είναι πάρα πολύ άνετα, μπορείς να πάρεις 2.000 κυβικά, 2.500 κυβικά, 3.000 κυβικά. Απλά πληρώνεις κάτι παραπάνω στην ασφάλεια και στα τέλη, δεν έχεις κάποιους εξτρά φόρους. Δεν σου λέει κανείς ότι πρέπει να πάρεις μέχρι εκείνα τα κυβικά γιατί φορολογία και αυτά. Φορολογία είναι μόνο στα καινούργια από ό,τι είδα εδώ πέρα και τα πολύ ακριβά. Πιο φθηνές τιμές από την Ελλάδα, ενώ έχουν και πολύ πολύ ψηλότερους μισθούς από ό,τι έχεις στην Ελλάδα. Τώρα το συγκεκριμένα δεν είναι σου άλλο έτσι αυτοκίνητα, είναι πραγματικά παράδεισο να πας εύκολα. Ένα δίλητρο αυτοκίνητο 4x4 SUV με 5.000 ευρώ βρίσκεις άνετα. Έχει πολλές επιλογές και κατά ψέματα στην Ο τρόπος συμπεριφοράς των οδηγών εκεί είναι ο ίδιος εδώ όπως στη χώρα μας? Κοίταξε, εδώ είναι αυστηρά, πρέπει να πηγαίνεις με τα όρια. Δηλαδή, λέει πινακίδα 100, πηγαίνεις 100. Λέει πινακίδα 70, πηγαίνεις 70. Λέει 60, πηγαίνεις 60. Δεν πηγαίνεις ποτέ 62 ή 63. Υπάρχουν παντού κάμερες, υπάρχουν παντού ραντάρ. Υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί, ας πούμε, δηλαδή που ελέγχουν την τροχονόμη, που ελέγχουν την κυκλοφορία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις, δεν κάνεις απλά τίποτα. Απλά πηγαίνεις ο ένας έτσι πίσω από τον άλλον, όμορφα, ωραία. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσπέραση, ούτε σε λεωφορείο, ούτε σε τίποτα. Το λεωφορείο ούτως ή άλλως μπαίνει στη δικιά του γραμμή, θα κάνει αριστερά στη στάση του. Α, είδες, έμαθα και το αριστερά στη στάση του, τέλος πάντων. Αυτά. Είναι όλα βάση, έτσι πηγαίνουν όλα με τον νόμο. Θες να τρέξεις, πηγαίνεις σε πίστα, τρέχεις. Α, έχει πίστες. Το νόμο ξεχνάς να τρέξεις. Δηλαδή, άμα θέλεις να δεις τα όρια του αυτοκινήτου σου, έτσι να το τρέξεις, θα πας σε πίστα. Δεν σας ακούω τώρα. Δεν μας ακούς καθόλου. Τι να κάνουμε, έχει αυτά η τεχνολογία. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα μια χαρά. Τώρα σε ακούμε μια χαρά. Είμαι πραγματικά είμαι στέκομαι σαν άγαλμα, έτσι. Δεν το συζητάμε για να βγάλουμε. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Όλο τον... ναι. Να φανταστώ σεβασμό σε πεζούς, σε ποδηλάτες, υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Ποδηλατόδρομοι παντού. Ο ποδηλάτης έχει το δικό του το δρόμο, πηγαίνει έτσι. Εννοείται η προτεραιότητα στους πεζούς. Εννοείται ότι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις για να μην περάσει ο πεζός πρώτα. Εντάξει. Ό,τι γίνεται και στη χώρα μας. Διαβάσει, ναι, στάνταρ. Είναι ακριβώς το ίδιο, όπως το είπες. Ούτε βλέπεις ποδηλάτη να μπαίνει μέσα στο δρόμο που είναι για τα αυτοκίνητα, όχι, γιατί έτσι του κάπνισε. Όχι, όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Γιατί θα τον δουν την κάμερα, θα τον γράψουν, θα του στείλουν την κλίση. Είναι πάρα πολύ απλά εδώ. Ένα κάνουν δύο. Αυτό. Το όριο αυτό βγαίνει, τελειώσαμε. Δεν πίνεις. Μάλιστα. Κάνεις την παράβαση και κατευθείαν σου έρχεται η κλίση στο σπίτι απευθείας. Δεν έχουμε θέμα. Δεν είναι εύκολα σύνδεση. Δεν είναι... Ναι, έλα. Σας ακούω πάλι. Λοιπόν, δηλαδή... Δεν υπάρχει περίπτωση να πιεις. Ναι. Το ξεχνάς. Το ποτό το έχεις ξεχάσει. Δηλαδή εδώ πέρα είναι ακριβώς ένα ποτήρι ουίσκι ή ένα ποτήρι κρασί. Mm-hmm. Αν τυχόν υπερβείς, απλά σου παίρνουν το δίπλωμα. Τελειώσαν. Α, συνοπτική διαδικασία. Ναι, είναι συνοπτικές διαδικασίες.
Οι περισσότεροι εδώ δεν πίνουν, οι περισσότεροι εδώ δεν καπνίζουν, γιατί το μάλλον ο συνδυασμός είναι ακόμα πιο, ξέρεις, τραβάει το ένα με το άλλο. Τίποτα. Κάνουν τον οδηγό της παρέας, ισχύει. Τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν θα προβληματιστείς ότι θα έχεις κάποιους μεθυσμένους οδηγούς απέναντί σου, αφού το ξέρεις. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα ρισκάρει κάποιος εδώ να πιει και να οδηγήσει. Οπότε αισθάνεσαι πάρα πολύ ασφαλής. Δηλαδή, όταν τα ξέρεις όλα αυτά και που θα οδηγήσεις για πρώτη φορά ανάποδα, αισθάνεσαι μια ασφάλεια ότι ο άλλος δεν τρέχει πιο γρήγορα από σένα, να αργήσεις, να θέλει να σε περάσει, να θέλει να στον δρόμο σου, γιατί η δρόμη είναι. Σου φεύγει όλο αυτό. Επίσης, όλοι οι δρόμοι, ακόμα και εκεί που θα στρίσεις, οι δύο λωρίδες που στρίσεις πάλι δεξιά και αριστερά έχουν διαγράμμιση κάτω για να είσαι ακριβώς στη λωρίδα. Όχι να στρίσεις από πιο κλειστά, ο άλλος έστρεψε πιο ανοιχτά και όλα αυτά. Πανάγια εκεί και κοντά σου και απέναντι μεριά είναι απίστευτο το είναι. Γενικά δηλαδή για μας ακούγονται, αλλά έτσι είναι πραγματικά. Αξίζει λεφτά. Πάλι είχαμε χάλια τη σύνδεση, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν ακούγεσαι πολύ με διακοπές τώρα, δηλαδή κάποια σημαντικά πράγματα που μπορείς να πεις. Ακούγεσαι με διακοπές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούς καλά. Όχι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι δύσκολη πλέον τώρα η επικοινωνία. Κακά τα ψέματα. Πάμε λίγο σε νέα, να πούμε έτσι, για τα τελευταία 5 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Μιας και μιλήσαμε για Mini, έρχεται το ηλεκτρικό Mini, το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της Γκάμα, θα αποκαλυφθεί επίσημα 9 Ιουλίου, με την παραγωγή του να ξεκινά το Νοέμβρη. Οδήγησαμε το υβριδικό, οπότε έρχεται το ηλεκτρικό, ένα Mini πραγματικά που θα είμαστε έτσι εν αναμονή για να μπορέσουμε να το έχουμε στα χέρια μας και να δούμε, να μπούμε πλέον σιγά σιγά στον κόσμο του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Τροφοδοτείται από το ίδιο ηλεκτρικό σύνολο όπως η i3S, απόδοση 184 νήπων και 270 νημόμετρα ροπής. Ο ηλεκτροκίνητος αναλαμβάνει ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 32 kW με αυτονομία 235 χιλιόμετρα. 9 Ιουλίου λοιπόν η παγκόσμια πρεμιέρα του βρετανικού ηλεκτροκίνητου μοντέλου και η παραγωγή θα περιμένουμε λίγους μήνες, θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Και πάμε τώρα σε άλλο ηλεκτροκίνητο. Πάμε σε άλλο ηλεκτροκίνητο. Για την ακρίβεια πάμε σε μια κατασκευή, γιατί δεν υπάρχει σαν μοντέλο να το αγοράσεις αυτό. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ηλεκτροκίνητο pick-up αυτή τη στιγμή. Κάποιοι σκέφτηκαν να το κάνουν. Συγκεκριμένα το σκέφτηκε η Simone Gertz, αν προφέρω σωστά το όνομά της, η οποία είναι μια περσόνα του YouTube, η οποία θέλησε να έχει ένα ηλεκτροκίνητο pick-up. Mm-hmm. Και εφόσον δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για αγορά, αποφάσισε να φτιάξει το δικό της. Και η εταιρεία που προτίμησε ήταν η Tesla και συγκεκριμένα το Tesla Model 3. Mm-hmm. Είπε λοιπόν ότι προτίμησε συγκεκριμένα το Tesla Model 3 αφενός για το σασί του, επειδή είναι φτιαγμένο από ατσάλι και όχι από αλουμίνιο όπως είναι το Model X και το Model S. Γιατί το ατσάλι είναι πιο εύκολο να το δουλέψεις και πιο φτηνό. Ναι. Όταν λοιπόν η ομάδα της ξεκίνησε το όλο εγχείρημα, δεν είχαν ιδέα το τι θα αντιμετωπίσουν κόβοντας ένα Τέσλα. Σωστά. Γιατί φυσικά παίρνεις τον τροχό, αρχίζεις κόβεις και μετατρέπεις τα πίσω καθίσματα και όλα αυτά τα τζάμια, μπορπαγκάζ, μπαρμπρίζοντα, να το κάνεις δάπεδο φόρτωσης. Παρόλα αυτά το μοντέλο τελείωσε, το παρουσίασε για την ακρίβεια την προηγούμενη εβδομάδα στο YouTube. Μπείτε το και δείτε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εντάξει, δεν είναι ότι πιο όμορφο θα δεις. Το θέμα είναι ότι δουλεύει. Είναι μια πρώτη και προσπάθεια. Είναι πολύ πολύ πρακτικό. Βέβαια η Tesla σαν Tesla έχει ήδη ανακοίνωση ότι σκέφτεται να βγάλει ηλεκτρικό pick-up. Αλλά μέχρι να έρθει, πραγματικά η εν λόγω κυρία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Εγώ το θεωρώ το όλο και λίγο ομορφούτσικο. Εντάξει, πέρα από εκείνες τις σιδεριές που έχει βάλει από πάνω για την φόρτωση, δεν έχει γίνει πολύ καλή δουλίτσα. Δηλαδή και η πόρτα ανοίγει από κάτω κανονικά για το φόρτωμα. Δεν είναι άσχημο. Έχει φυσικά και βιντεάκι το οποίο δείχνει το πώς μπορέσανε και δημιουργήσαν αυτό το pick-up. Ναι, η εν λόγω κυρία είναι YouTuber. Οπότε ανεβάζει συνεχώς βίντεο και είπε ήθελα να κάνω αυτό και το έκανα ορίστα, γιατί έχει κανονικά όλο το βίντεο πώς δημιουργήθηκε το pick-up. Είναι καλή προσπάθεια. Θα μπουν κάποια στιγμή. Σίγουρα. Τα ηλεκτρικά τα pick-up. Τουλάχιστον σε κοντινές αποστάσεις. Και
τα δημιούργησε μια χώρα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολλά. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει τις off-road δυνατότητες που έχουν τα pick-up τα χτισμένα. Είναι και τα μικρά pick-up που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ξέρεις, το Volkswagen, το Candy, το ανοιχτό. Τέτοια. Είναι χαμηλό, αλλά τουλάχιστον είναι ένα φορτηγάκι. Μάλιστα. Καλή προσπάθεια τη εν λόγω YouTuber να κατασκευάσει και να δώσει έτσι στην δημοσιότητα το τι μπορεί να κάνει κόβοντα ένα Tesla. Ξέρεις, εμένα μου θυμίζει εκείνο το project που είχε κάνει κάποτε, μια 944 που είχε βγάλει, νομίζω, η Porsche pickup 944. Δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε κανονικά, αλλά σαν project είχε βγει το μακρινό δεκαετία του 80. Μακρινές ιδέες. Λοιπόν, πριν να σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή ένας απλός παρατήρηση με τον Γιώργο Συρίγο, να σας πει τα δρόμενα της επικαιρότητας με το δικό του ξεχωριστό μοναδικό τρόπο. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 9 με τα νέα του αυτοκινήτου που θα τρέξουν αυτή την εβδομάδα και ό,τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε σήμερα. Θα έχουμε κάποιες παρουσιάσεις, θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις που θα τις φιξάρουμε μέσα στην εβδομάδα. Από τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Τάσο Κοτσάνη, σας ευχόμαστε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο.